άνθρωποι που δουλεύουν στην τηλεόραση περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας κλεισμένοι σε ένα καμαρίνι, σε μια αίθουσα συσκέψεων ή σε ένα πλατό. Δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για κοινωνική ζωή, γι' αυτό και μεταξύ τους δημιουργούνται κάπως περίεργες σχέσεις. Εξηγούμε. Δεν είναι ακριβώς ερωτικές, αλλά τις θυμίζουν. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό με αυτό το υπέροχο πλάσμα σήμερα. Καλά, πραγματικά. Τι ωραίες κουβέντες είναι αυτές. Το υπέροχο πλάσμα που μας συντροφεύει κάθε πρωί εδώ και εμένα προσωπικά, αλλά και εδώ στην παρέα μας. Ας τα υπέροχα πλάσματα. Αυτή ξανά τρίχα, τι θέλει πάνω σου πρωί-πρωί. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά. 5 ώρα το πρωί. Γυρνάς 5 ώρα στο σπίτι σου. Ναι. Και το πρώτο πράγμα που ακούς είναι τι είναι αυτή η ξανθιά τρίχα. Τι θα είναι, καλωσόρισες αγάπη μου. Τι είναι αυτή η τρίχα. Ψάξε και το κινητό. Δεν είναι πάρ' καθόλου το. Κακό να ψάχνω στο κινητό. Πάρ' εγώ το πενοχοποιώ, φέρτο. Συγγνώμη, έχεις και άλλη ξανθιά τρίχα. Δεν ξέρω ποιος το φοράει αυτό το σακάκι. Όχι, λέει, δεν το λέω. Δεν έχεις την ξανθιά τρίχα. Παιδιά. Δεν ξέρω από το σακάκι είναι, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σε παρακαλώ, κάτσε κάτω. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Έτσι είναι η καθημερινότητα των ζευγαριών. Μια ρουτίνα την οποία προσμένει η Κατερίνα Καινούριου και παρακαλώ, όποτε λέω Κατερίνα Καινούριου, να βάζετε το γαμήλο εμβατήριο, μήπως και πάει γούρι. Ωραία. Έλεγα για τη ρουτίνα του γάμου που προσμένει το Κατερινάκι μας. Μέχρι να έρθει αυτή η άγια μέρα, την καλύπτει το σκυλάκι της. Πάνω στο κοντρόλ μου εξηγούν, μου βρίσκουν υποψήφιους γαμπρούς πολλές φορές. Έτσι, έτσι. Και μου λένε, για σκέψου αυτόν, για σκέψου εκείνον, για σκέψου τον άλλον. Κατάλαβες. Έχουμε πολύ ωραία. Οι σχετικές δυνάμεις της τηλεόρασής μας είναι αστήρευτες. Λίγο πιο κάτω, ενώ χρονικά πιο κάτω, παραμονεύει η Κατερίνα Ζαρίφη. Ο οποίος σκύλος αυτός που έχω αυτή η ράτσα αερίζεται non-stop. Τέλειο. Ναι, τον Boston. Πρόβα για σύζυγο. Αλήθειες με τη Χρύσλα. Πρόβα για το σύζυγο. Ναι, τι είπα τώρα εσύ. Γιατί όλοι αυτοί που μπλέκει, τι είναι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, δηλαδή τι να κάνω με επειδή τώρα. Επειδή παίρνετε το άνθρωπο στο βράδυ. Επειδή, συγγνώμη, πέρδετε. Παιδιά. Συγγνώμη. Ενώ εσείς τα κορίτσια τι κάνετε δηλαδή. Μα γι' αυτό θέλω να σου πω. Βλέπετε μια κοπέλα που είναι, ας πούμε, 2 μέτρα ντάνα καραντάνα υπέροχη. Ναι. Σου λέει αυτή δεν. Μα πώς, τι είναι, σάιμπορκ. Και θα χαιριστεί. Μα συγγνώμη, γιατί με τσαντίζει. Με το που βλέπετε μια τέτοια κοπέλα σου λέει αυτή άμπα. Τίποτα, χρυσόσκομαι. Μόνο για σε μια αρένα δεν κυμμυρίζεται. Μπορεί να τη χωνεύει εκείνη την ώρα, κατάλαβες, και γι' αυτό. Μια αληθινή υπερπαραγωγή που όμοια της δεν έχει ξαναδεί η Ελλάδα στείνεται στο παραλιακό μέτωπο. Τα έργα προχωρούν με γοργό ρυθμό και από ό,τι μάθαμε ήδη είναι έτοιμοι οι θηριώδεις ουρανοξύστες. Επειδή όμως φοβάμαι ότι ανήκετε στην κατηγορία των άπιστων θωμάδων, έχουμε ντοκουμέντα που θα τα δείτε και θα πάθετε πλάκα. Θα δούμε και τι γίνεται πίσω από τους φράχτες του ελληνικού. Ορίστε. Ελληνικό. Το βλέπετε. Και θα ακούσουμε και τον Γιώργο Τσελίκα να μας πει περισσότερα. Γεια σου, βρε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Από το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης, όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης. Είναι ζωντανή εικόνα τώρα που παρακολουθούμε. Ακριβώς. Με τον drone λοιπόν σας δείχνω τώρα την περιοχή Riviera Tower του πύργου των 200 μέτρων ύψους, 50 όροφοι. Γι' αυτό είναι φοβερό αυτό το έργο, είναι ένα πρωτοποριακό έργο. Καταλαβαίνετε τι έργο είναι αυτό, τι υπερέργο είναι αυτό. Μιλάμε για φοβερό, έτσι, Riviera Tower. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ σημαντικό. Ναι, είναι φανταστικό. Πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που βλέπουμε, έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Θα δούμε και τι γίνεται πίσω από τους φράχτες του ελληνικού. Ορίστε. Ελληνικό. Το βλέπετε. Το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης, όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης. Είναι ζωντανή εικόνα τώρα που παρακολουθούμε. Ακριβώς. Με τον drone λοιπόν σας δείχνω τώρα την περιοχή Riviera Tower του πύργου των 200 μέτρων ύψους, 50 όροφοι. Γι' αυτό είναι φοβερό αυτό το έργο, είναι ένα πρωτοποριακό έργο. Ναι, καταλαβαίνετε τι έργο είναι αυτό, τι υπερέργο είναι αυτό. Μιλάμε για φοβερό, έτσι, Riviera Tower. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ σημαντικό. Ναι, είναι φανταστικό. Πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό που βλέπουμε. Έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Υπερπαραγωγή ετοιμάζει και η αγαπημένη μου ηθοποιός Μιμή Ντενίση. Όπως συνηθίζει, όταν έχει στα σκαριά κάτι μεγάλο, επισκέπτεται τον Γιώργο Λιάγκα προκειμένου να μοιραστεί μαζί του τα καλλιτεχνικά της σχέδια.
Έλα όμως που ο παρουσιαστής έχει άλλες ανησυχίες. Θα παράκανες με τον Κασελάκη. Γιατί θα παράκανα, δεν είναι, συγγνώμη τώρα να ρωτήσω κάτι. Επειδή ο Κασελάκης, κάθε μέρα, ο κύριος Κασελάκης το πουλάγε, το έβαζε συνέχεια. Τι να κάνω, αφού αυτό πουλάει, αυτό θέλει ο κόσμος, τι να κάνω. Εντάξει, να σου πω, και εμένα πουλάει πάρα πολύ να βγαίνω κάθε μέρα με την κόρη μου αγκαλιά. Τους αρέσει πάρα πολύ το θέμα. Εσύ βγαίνεις με την κόρη σου αγκαλιά κάθε μέρα. Όχι. Ο Στέφανος Κασελάκης, συγγνώμη, για ένα μήνα. Εγώ ήρθα τώρα να πούμε για τον πολιτικό αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ωραίο που έχουμε μια έντονη κουβέντα. Κακό του κάνανε. Εγώ πιστεύω καλό του κάνανε. Κακό του έκανε. Για μένα το κακό του Στέφανου. Θα αφήσει να μιλήσω. Θέλει να κάνει μονόλογο. Ωραία κουβέντα κάναμε σήμερα. Περίμενε. Όχι, συνέχισε εσύ. Πες εσύ. Η Ελένη Μενεγάκη ήταν συμμαθήτρια του Γιώργου Λιάγκα. Κάπου εκεί σταματάει και η κοινή τους πορεία, διότι έκτοτε έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους. Ο Γιώργος ασχολείται με τον Κασελάκη, η Ελένη με την κουζίνα της. Όσο τα περνάς στα φύλλα, για να μην χάνουμε χρόνο, ξαναλέμε, στους 200 βαθμούς, έχουμε προθερμάνει τον σκύλο. Έχουμε προθερμάνει τον σκύλο. Τον. Το βούρνο, βίλε και βίλη. Τι λέω, Χριστέ μου. Επειδή ακούω τέτοια τραγούδια, κατάλαβες. Τι λες, παιδί. Τέλος πάντων, τον φούρνο. Το στιγμιότυπο που απολαύσαμε είναι κάπως παλιό, δηλαδή συνέβη στην αρχή της εβδομάδας. Στη συνέχεια, η Ελένη συγκεντρώθηκε στην εκπομπή της και πρόσεχε πάρα πολύ την κάθε φράση της, την κάθε λέξη της, γιατί δεν θέλει να δίνει τροφή για κακεντρεχή σχόλια. Που μας αρέσει να τρώμε καλά, που μας αρέσει να μπαίνουμε μόνοι μας στην κουζίνα, που δεν αισθανόμαστε φόνο, Και όπου υπάρχει φόνος, γίνεται φόνος. Φόνο. Τι έχω πάθει, ρε παιδιά. Έρχονται μεγάλες τηλεοπτικές ανακατατάξεις. Όλες έχουν σχέση με το Fame Story. Μάθαμε ότι ο φαντασμαγορικός παραγωγός της Ακαδημίας, διαπιστώνοντας ότι η μουσική δεν τραβάει, στις επόμενες εκπομπές θα αντικαταστήσει τα τραγούδια με καυγάδες. Οι παίκτες, αντί να τραγουδάνε, θα μαλώνουν με τον Light για το τζιτσάνι. Μετά θα παρεμβαίνει ο Ανδρέας Μικρούτσικος για να πλακωθεί με το Light και έτσι θα περνάει η ώρα. Όσοι όμως θέλετε τραγούδια, μην ανησυχείτε, υπάρχει αντικαταστάτης. Fame Story Live, ήρθε η ώρα να πάρουμε φωτιά. Όχι ότι φωτιά, ότι να είναι. Ακούστε, το επόμενο κορίτσι έχει μόλις 2 εβδομάδες στην Ακαδημία. Μπήκε όμως αποφασισμένη να λάμψει και να εντυπωσιάσει. Είσαι έτοιμη να νιώσεις θεά? Παίρνω μες στο βράδυ, στο σκοτάδι, μα κανένα αγάπη σημάδι. Ξαναπέρνω στο όνειρό μου, μα σιωπή μόνο στο κινητό μου. Ποιος να ακούσει τι το νοιάζει, αν εμένα η καρδιά ξεπαγιάζει. Παίρνω φίλους, παίρνω εσένα, αναπάντητες κλήσεις παντού. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για το αν πρέπει να δοθεί στο Σεφερλή η επίδαυρος προκειμένου να ανεβάσει Αριστοφάνη. Συμφωνώ κατά το ίμιση. Να του δοθεί βεβαίως η επίδαυρος, αλλά για να δοκιμαστεί στην τραγωδία. Θα μπορούσε για παράδειγμα να παίξει το έργο με τον Ταύρο που έχει γράψει ένας αρχαίος με μουσια. Πώς τον λένε, ρε παιδιά? Ο Ευρυπίδης. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Ένα φαγητό που βρωμάει. Πάμε. Άλλο. Με τι, τα λεφτά, από τι είναι? Χρήματα, χαρτονομίσματα. Ο Γιώργος. Τα γάτα. Σκιούρος. Αγελάδα. Ελένη. Ελένη. Η Ελένη του. Σκύλου. Για να κερδίσεις μια μάχη, χρειάζεσαι ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν. Αυτή ακριβώς είναι και η περίπτωση του Στέφανου Κασελάκη. Βγήκε στους δρόμους της Αθήνας, αναζητώντας χείρα βοήθειας. Αλλά επειδή δεν γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, πήγε στο λάθος μέρος. Κάποιος έπρεπε να του πει ότι δεν μπαίνει σε μπαρ, ακόμη κι αν είναι μεσημέρι. Τι γίνεται? Το άμα πιο δεν είμαι. Φίλος. Αρχοντικός. Άστα αυτά. Καλά. Καλά. Τέλος. Να σου φτάσουμε γιατί θέλουμε. Είμαι έτσι να λιώσουμε έτσι, αλλά το βλέπω αλλιώς. Δεν τον βλέπω πολύ σε μπλό. Έχω πολλά άλλα να σου πω. Τι να θες να γίνω επίσημο συνεργάτης, να στα πω έτσι, τσάπα. Δεν μιλάω γιατί έχω χάσει την Αμερική κι εγώ. Οπότε, you pay, you get. You don't pay, you get nothing. Να μην πω τα άλλα. Πάω εδώ ένα καφέ να πιει ένα ουίσκι μεγάλα. Να σημειωθεί. Ο κύριος Κασελάκης,
προτιμάει το old school. Η παρατεταμένη άνοιξη δεν επηρεάζει μόνο τα κουνούπια και τις τριανταφυλιές, αλλά και τις καρδιές. Φούντωσαν οι έρωτες, μάλιστα χωρίς κανένα περιορισμό. Ο φτερωτός θεός κάνει βόλτες στις πλατείες και ρίχνει τα βέλη του, αδιαφορώντας για ηλικίες, φύλλα, δεσμεύσεις. Ένα μόνο έχω να πω. Αχ, έρωτα! Τι έχει συνέχεια στο πρόγραμμα? Πάμε στο γραφείο μου, όπου έχουμε ένα αυτό στο τραβείο έχουμε και ένα δωμάτιο. Κύριος Κασελάκης πήρε καρτιέ. Εμείς θα πρωτοτυπήσουμε. Οι βέρες θα είναι από μάρμαρο. Την προηγούμενη φορά τη στείλατε 101 τριαντάφυλλα. Τώρα θα δούμε παραπάνω, 200, 102. 201. Μεγάλη πέραση έχει και ο υπουργός κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Προσφάτως μάλιστα γιόρτασε τα γενέθλιά του και έσβησε τα κεράκια στο χώρο της κύριας εργασίας του, δηλαδή στην τηλεόραση. Ναι, λίγο πιο... Ξέρεις, δεν σου είπα το πιο ωραίο. Η πρώτη του ήταν το πιο ωραίο. Η πρώτη, εντάξει, έλα. Ωραία. Να του πω εγώ τώρα, όχι, σβήστε τούρτα χωρίς. Ευγενία να μας το πεις τα αρχαία ελληνικά, εγώ το θυμάμαι τα αρχαία ελληνικά. Έλα, σβήστε τούρτα, σβήστε τούρτα. Έλα, χρόνια πολλά ρε παιδιά, πείτε. Τα 51 χρόνια δεν αποτελούν εμπόδιο για δύο κυρίες της τηλεόρασης που ξυπνούν νωρίς το πρωί και έτσι όπως είναι ακουροξυπνημένες, τον Άδωνη ονειρεύονται. Εμένα ο Άδωνης μου αρέσει και το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές και έχουν πέσει να με φάνε. Σαν άντρας, βεβαίως. Ο Άδωνης. Βεβαίως. Γιατί? Είναι ωραίος και από τον αέρα που εκπέμπει και από την προσωπικότητά του. Και από τις γνώσεις του. Έχει ένα εκτόπισμα, δεν μπορώ να πω. Για εμάς τις γυναίκες δεν είναι ότι μας αρέσει απλά ο άλλος να είναι ωραίος, ναι. Να έχει τους κυρίες, να έχει και κάτι να πει. Για και μόνο να σου μιλήσει αρχαία ελληνικά θα κάτσει εκεί πέρα να τον ακούσεις. Κατέλαβουν τα Αθήνας. Και μόνο να σου μιλήσει αρχαία ελληνικά θα κάτσει εκεί πέρα να τον ακούσεις. Το λακωνίζει την εστί φιλοσοφήν. Hugh,